Παραλαμβάνοντας από τον αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν τη σκητάλη των πιέσεων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα συζήτησε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν την παρουσία των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων στο Βόρειο Ιράκ. Σύμφωνα με τον Τζον Έρνεστ, εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, ο Ομπάμα κάλεσε τον Ταγίπ Ερντογάν να αποσύρει τα τουρκικά στρατεύματα από την Ιρακινή επικράτεια. Ο πρόεδρος Ομπάμα προέτρεψε τον πρόεδρο Ερντογάν να αναλάβει επιπρόσθετα μέτρα για αποκλιμάκωση των εντάσεων με το Ιράκ, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης της απόσυρσης τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, και έθεσε στεναρά την ανάγκη η Τουρκία να σεβαστεί την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ. Παράλληλα, ο Ομπάμα μίλησε για συμβολή της Τουρκίας στον στρατιωτικό συνασπισμό εναντίον των τζιχαντιστών. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την εντατικοποίηση της συνεργασίας στο θέμα της Συρίας, επισημένοντας τις κοινές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση της μετριοπαθούς συριακής αντιπολίτευσης και την αύξηση της πίεσης προς το Ισλαμικό κράτος. Της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τουρκό πρόεδρο προηγήθηκε ο ετήσιος απολογισμός από τον Μπαράκ Ομπάμα για την προεδρία του. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Συρία με βολές κατά του Άσαντ, τονίζοντας ότι αυτός έχασε την ευκαιρία να προχωρήσει σε μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας. He chose instead to slaughter people, and once that happened, the idea that a minority population there could somehow crush tens of millions of people who oppose him is not feasible. It's not plausible. Αναφερόμενος στον πόλεμο κατά του Ισλαμικού κράτους, τόνισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους θα κερδίσουν τον πόλεμο κατά του ISIS, συνθλίβοντας τον πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης στη Συρία και το Ιράκ. We're going to defeat ISIS. And we're going to do so by systematically squeezing them, cutting off their supply lines, cutting off their financing, taking out their leadership, taking out their forces, taking out their infrastructure. Ο Μπαράκ Ομπάμα ζήτησε από τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, ενώ προσπάθησε να τους καθησυχάσει διαβεβαιώνοντας ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εργάζεται πυρετωδώς για να εγγυηθεί την ασφαλειά τους.